υγιή παιδιά απαλλαγμένα από όλες σχεδόν τις γνωστές γενετικές ασθένειες υπόσχεται ένα νέο τεστ που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2009. Το τεστ έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ταυτόχρονα τα χρωματοσώματα για 15.000 κληρονομικές ασθένειες σε ένα έμβριο που έχει γονιμοποιηθεί με εξωσωματική. Τεστ προεμφυτευτικού ελέγχου γίνεται και σήμερα, αλλά μόνο για 350 ασθένειες. Με το νέο τεστ που ελέγχει τα γονίδια για 15.000 κληρονομικές νόσους, οι γονείς θα έχουν απάντηση μέσα σε λίγες εβδομάδες για το αν θα φέρουν στον κόσμο ένα υγιές παιδί. Το νέο τεστ βασίζεται στη χαρτογράφηση του καριότυπου και το πλεονέκτημά του σε σχέση με τη γνωστή μέθοδο είναι η ταχύτητα στη διάγνωση. Αρχικά λαμβάνεται δείγμα DNA από το σάλιο των γονέων ή ακόμα και από ένα άλλο παιδί της οικογένειας που πάσχει από κάποιο γενετικό νόσημα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται συγκρίνονται με το DNA του εμβρίου που έχει γονιμοποιηθεί εξωσωματικά. Από τη σύγκριση λοιπόν που προκύπτει ένας χάρτης στον οποίο αποτυπώνεται το πώς έχουν δομηθεί τα χρωματοσώματα του εμβρίου με βάση το γενετικό υλικό των τεσσάρων παππούδων του. Ο χάρτης αυτός προσδιορίζει αν το έμβριο έχει κληρονομήσει χρωματοσώματα που περιέχουν ελαττωματικά γονίδια. Με τις υπάρχουσες τεχνικές που γίνονται και στην Ελλάδα, ελέγχεται μόνο το 2% από τις συνολικά 15.000 γνωστές γενετικές ασθένειες. Σύμφωνα με τους Βρετανούς επιστήμονες, το νέο τεστ που θα ελέγχει το σύνολο των γενετικών ασθενειών αναμένεται να πάρει επίσημη άδεια μέσα στο 2009. Οι ειδικοί πάντως επισημαίνουν πως αρχικά το νέο τεστ δεν πρέπει να γίνεται από όλους όσοι καταφεύγουν στην εξωσωματική για να γίνουν γονείς, αλλά μόνο από αυτούς που γνωρίζουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή έχουν ήδη κάνει πολλές αποβολές.